Βεβαίως, συγχαρητήρια για αυτή την μεγάλη επιτυχία της δύναμης. Τα συγχαρητήρια ανήκουν σε όλους μας, αλλά πρωτίστως στα μέλη της ΙΚΑΝ, στελέχη και απλά μέλη που συνέδραμα σε αυτή την πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχουμε πολλά να πούμε, θα το δούμε αλλά σε λίγο. Στο στούντιο μαζί μας, αρχηγέ μου, κυρίες και κύριοι, είναι και ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Οδυσσέας Ιωάννου, ο οποίος, καλησπέρα Οδυσσέα, θα μας μεταφέρει αποκαλυπτικές λεπτομέρειες και πληροφορίες για την πρωτοφανή αυτή υπόθεση. Οδυσσέα. Καλησπέρα Δημήτρη. Ακριβώς όπως ανέφερες και εσύ, πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών η οποία εντοπίστηκε ποτέ από τις κυπριακές αρχές, καταφέρνοντας έτσι μεγάλο πλήγμα κατά των εμπόρων ναρκωτικών. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, όταν τα μέλη της υπηρεσίας καταπολέμησης ναρκωτικών ανέκοψαν για έλεγχο αυτοκίνητο στην περιοχή της Μουταγιάκας. Σε έρευνα που ακολούθησε εντοπίστηκε ποσότητα κοκαίνης, η οποία βρισκόταν κρυμμένη σε δύο βαλίτσες. Mm-hmm. Μάλιστα, το συγκεκριμένο όχημα ακολουθούσε και δεύτερο ως συνοδεία και οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε δύο πρόσωπα ηλικίας 33 και 34 ετών από τη Λάρνακα. Αμέσως οδηγήθηκαν για ανάκριση στα γραφεία της ΙΚΑΝ στη Λεμεσό, όπου και βρίσκονται μέχρι και τώρα. Ενώ αύριο θα οδηγηθούν ενώπιο δικαστηρίο, όπου και θα ζητηθεί η κράτησή τους. Πριν από λίγη ώρα, προέβησε δηλώσεις ο αρχηγός αστυνομίας Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, ο οποίος συνεχάρει την ΙΚΑΝ για τη νέα επιτυχία, ενώ τόνισε ότι η συγκεκριμένη ποσότητα, αναμενόταν να διοχετευτεί στην κυπριακή αγορά. Να παρακολουθήσουμε, Δημήτρη, το σχετικό απόσπασμα των δηλώσεων του αρχηγού και να επανέλθουμε. Να το δούμε, Θησέα. Οι εξετάσεις της αστυνομίας συνεχίζονται για εντοπισμό και σύλληψη τυχόν και άλλων προσώπων που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση. Πρόκειται, και θέλω να το τονίσω, για τη μεγαλύτερη ποσότητα κοκαίνης που εντόπισε η αστυνομία Κύπρου στη χώρα μας. Πρόκειται για πάρα πολύ σημαντική υπόθεση, διότι τα 100 κιλά κοκαίνης, τα οποία βεβαίως είναι και τεράστιας χρηματικής αξίας, θα διοχετεύονται πιθανότατα στην κυπριακή αγορά. Τι άλλες πληροφορίες έχεις εσύ? Οι πληροφορίες, Δημήτρη, θέλουν την υπηρεσία καταπολέμησης ναρκωτικών να κατήχε την πληροφορία για τη μεγάλη ποσότητα εδώ και εβδομάδες. Μάλιστα, είχε πραγματοποιηθεί και σύσκεψη στην υπηρεσία, η οποία κρατήθηκε σαν επτασφράγιστο μυστικό. Ωστόσο, σήμερα δόθηκε η οδηγία για ανακοπή του οχήματος, αφού, όπως μας ανέφερε αστυνομική πηγή, δεν αποκλείεται οι ύποπτοι να αντιλήφθηκαν τον κλειό, ο οποίος δημιουργήθηκε γύρω τους από τα μέλη της υπηρεσίας καταπολέμησης ναρκωτικών, ναι, και να ήθελαν να μετακινήσουν την τεράστια ποσότητα σε άλλο μέρος. Ήδη έχει ζητηθεί και η άρση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων το 2, κάτι μάλιστα που ίσως φέρει και άλλες συλλήψεις, ενώ οι έρευνες, όπως είναι φυσικό, αναμένεται να επεκταθούν και εκτός Κύπρου. Σε ευχαριστούμε, Θησέα. Πάμε στο στούντιο εδώ, στον αρχηγό αστυνομίας Ζαχαρία Χρυστόμου. Αρχηγέ μου, όπως τα είπαμε και πριν, νέα μεγάλη επιτυχία για την υπηρεσία. Η μεγαλύτερη ποσότητα κοκαίνης, πολύ σκληρό ναρκωτικό, που εντοπίστηκε ποτέ στην Κύπρο, έτσι? Κύριε Ευθυμίου, πράγματι πρόκειται για την μεγαλύτερη ποσότητα κοκαίνης που εντόπισε η αστυνομία Κύπρου στη χώρα μας. Είναι γεγονός ότι έχουμε καταφέρει ένα νέο πολύ μεγάλο πλήγμα κατά των εμπόρων ναρκωτικών. Mm-hmm. Είναι γεγονός ότι η υπηρεσία καταπολέμησης ναρκωτικών και κατ' επέκταση η αστυνομία είχε αρκετές επιτυχίες το τελευταίο χρονικό διάστημα. Επιτυχίες βέβαια που μετουσιώνονται και λειτουργούν προς όφελος της κοινωνίας μας. Οι έρευνες για το ιστορικό των ερευνών, θέλετε, για αυτή την υπόθεση που εντοπίστηκε σήμερα η ποσότητα αυτή των ναρκωτικών, είχατε, αντιλαμβάνομαι, την πληροφορία εδώ και καιρό και την αξιολογήσατε, την υλοποιήσατε, θέλετε, το σχέδιο δράσης τη στιγμή που έπρεπε? Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Η πληροφορία υπήρχε, έγινε η σωστή αξιολόγηση και αξιοποίηση. Εργαζόμαστε πάντοτε με μεθοδικότητα, υπομονή, επιμονή, χωρίς τυμπανοκρουσίες. Απότερος στόχος δεν είναι οι εντυπώσεις, mm-hmm, αλλά το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα που πάντοτε επιδιώκουμε είναι η ασφάλεια του πολίτη. Πού επικεντρώνονται οι έρευνες σας στη στιγμή αυτή, αρχηγέ μου? Έχουν γίνει δύο συλλήψεις. Ναι, όπως αντιλαμβάνεστε, βρισκόμαστε στα πολύ αρχικά στάδια της διερεύνησης. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλες συλλήψεις. Θα γίνουν βεβαίως έρευνες και στο εξωτερικό, καθότι είναι φανερό ότι η ποσότητα αυτή βεβαίως έχει εισαχθεί από το εξωτερικό. Γι' αυτό δραστηριοποιούμαστε ήδη και προς αυτήν την κατεύθυνση. Ένα άλλο στοιχείο, αν θέλετε, σε αυτή την πρωτοφανή υπόθεση, αρχηγέ μου, είναι και το γεγονός
ότι η κοκαίνη που εντοπίσατε είναι αξίας πάρα πολλών εκατομμυρίων, εάν διοχετευόταν στους δρόμους. Είναι γεγονός και έχετε δίκιο ότι το κόστος για τον έμπορα είναι πολύ μεγάλο. Το κόστος όμως της αγοράς της κοκαίνης αυτής της τεράστιας ποσότητας στο δρόμο είναι απείρως μεγαλύτερο. Δηλαδή η αξία της κοκαίνης στο δρόμο, στην αγορά, είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι είναι το κόστος για έναν έμπορα. Και η πληροφορία είναι, αντιλαμβάνομαι, αυτή που είχατε, ότι όλη η ποσότητα, τεράστια αυτή η ποσότητα, θα διοχετευόταν στην Κύπρο. Δεν χρησιμοποιήθηκε δηλαδή η Κύπρο σαν σταθμό στην ουσία για να σταλεί αλλού. Παρά το γεγονός ότι είναι αρκετά πρόωρο, ναι. Εν τούτης θα τολμήσω να πω ότι κατά πάσα πιθανότητα είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι η ποσότητα αυτή θα διοχετεύεται στην κυπριακή αγορά, mm-hmm. με ό,τι τούτο σημαίνει για τα παιδιά μας, για την νεολαία και την κοινωνία. Τώρα, αυτή η μεγάλη επιτυχία έρχεται να προσθεθεί, όπως είπατε και στην αρχή, σε μια σειρά άλλων επιτυχιών της ΙΚΑΝ, της αστυνομίας. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η επιτυχία στον αγώνα κατά των ναρκωτικών? Αρχίζει ο κόσμος πλέον και σας βοηθάει, εμπιστεύεται την αστυνομία, δίνει πληροφορίες? Θα ξεκινήσω από το τελευταίο, κύριε Ευθυμίου. Θα πω ότι πραγματικά κερδίζουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου. Ξεκινήσαμε με πολύ μεγάλες προσπάθειες. Mm-hmm. Μπορώ να πω κάτω από αντίξωες συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τα κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα του τόπου. Παρόλα αυτά, ο συνδυασμός της προσπάθειας προς την ανάκτηση, αν θέλετε, της εμπιστοσύνης του κόσμου, σε συνδυασμό με την μεθοδικότητα των επαγγελματισμών, την χωρίς την πανοκρουσίες προσπάθεια που καταβάλλουμε ως αστυνομία, αλλά και στην προκειμένη περίπτωση ως ΙΚΑΝ, πραγματικά όλα αυτά μαζί μας φέρνουν τα αποτελέσματα που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θέλω όμως πραγματικά να απευθυνθώ στον πολίτη, στον κάθε πολίτη αυτού του τόπου, και να πω ότι η αστυνομία είναι ένας θεσμός ο οποίος, και το έχω ξαναπεί, λειτουργεί και πρέπει να λειτουργεί ως μηχανισμός άμυνας της κοινωνίας και στην προκειμένη περίπτωση κατά της λέλαπας των ναρκωτικών. Mm-hmm. Πρέπει να δοθεί και ένα μήνυμα έτσι αυστηρό από εσάς, είστε αυτοί αστυνομίας, ναι. Προς την νεολαία, προς τους γονείς, έτσι. Θα πρέπει να απευθυνθώ και προς την νεολαία, mm-hmm. και προς τους γονείς, να πω ότι να υπογραμμίσω ότι στα ναρκωτικά δεν μπορούμε να βρούμε λύσεις στο όποιο μας πρόβλημα. Υπάρχουν άλλοι τρόποι. Πρέπει πάντοτε να το αντενίζουν οι νέοι μας το μέλλον με αισιοδοξία. Άλλωστε, οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες μεγαλούργησαν σε στιγμές δυστυχίας και ανίποτου πόνου. Πρέπει δηλαδή τα προβλήματα μας να τα χρησιμοποιούμε με ένα θετικό τρόπο. Θα μας συμβουλέψουν και οι ψυχολόγοι. Και τέλος, και θα ήταν παράληψη μου να μην εκφράσω και δημόσια την ευαρέσκεια, ικανοποίηση, αλλά και τα συγχαρητήρια μου στην διεύθυνση της ΙΚΑΝ, στους αξιωματικούς, αλλά και σε όλα τα μέλη μας τα οποία έχουν συντελέσει σε αυτήν την επιτυχία, αλλά και σε όλα τα άλλα μέλη της ΙΚΑΝ που νυχθημερών mm-hmm. προσπαθούν προς όφελος, όπως έχω πει και προηγουμένως, της κοινωνίας, της νεολαίας και του τόπου. Αρχιέ, με ευχαριστώ.